Νίκος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την εποχή της πανδημίας, όπου διαχειριζόμαστε το φόβο μας από τον κορονοϊό, έχει ιδιαίτερη σημασία θετικά γεγονότα, γιατί είναι σίγουρο ότι από την αμέσως επόμενη περίοδο σιγά σιγά θα χαλαρώσουμε και θα αρχίσει ο κόσμος να μετακινείται και ο τουρισμός, παρόλη τις δυσμενές συνθήκες, θα βρεθεί σε μια νέα περίοδο. Στα πλαίσια αυτά, αισιόδοξα γεγονότα, όπως ότι η χώρα μας τιμάται με γαλάζια σημαία. Είμαστε στις 47 χώρες η δεύτερη χώρα, που είναι ένα πιστοποιητικό ποιότητος, είναι μια επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα αποτελεί πάντα μία από τις πρώτες επιλογές για τουρισμό. Το μοντέλο ήλιος και θάλασσα αποτελεί πάντα ένα βασικό στοιχείο του ελληνικού τουρισμού και φέτος το καλοκαίρι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους τουρίστες και είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει όλο και μεγαλύτερος εφησυχασμός και θα υπάρχει όλο και περισσότερη πεποίθηση ότι μπορεί ο κόσμος να ταξιδέψει ασφαλώς. Άλλωστε, τα καλά αποτελέσματα που έχει η χώρα μας στη διάρκεια της πανδημίας εγγυώνται ότι και σήμερα που θα έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος θα είμαστε κατ' εξοχήν χώρα που θα την προτιμούνε. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις επιλογές, σε όλους όσους δίνουν σημασία στην προστασία της φύσης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και για τον τουρισμό και να συγχαρώ όλους όσους συμβάλλουν να έχουμε καθαρές θάλασσες, καθαρές μαρίνες, καθαρές προϋποθέσεις στα σκάφη να ταξιδεύουν και να έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα.